ζωντανούς δύο οπαδούς της Ομόνιας. Ο Άλεξ Παπαγεωργίου έχει το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε πληροφορίες, να δούμε και εικόνες. Αλέξη. Καλησπέρα, Χρήστατε, κυρίες και κύριοι. Όσα γλιτώσαμε λοιπόν στο γήπεδο, τα ζήσαμε έξω από αυτό και συγκεκριμένα στο νέο κυκλικό κόμβο παρά το Γασιπί, ο οποίος αποκλείστηκε για μία σχεδόν ώρα. Βλέπουμε στα πλάνα που έχουν καταγραφεί από κινητό τηλέφωνο αυτόπτη μάρτυρα, με τον οποίο μιλήσαμε, ένα όχημα να έχει κυριολεκτικά τυλιχθεί στις φλόγες. Ποιοι επέβαιναν σε αυτό το όχημα, Αλέξη? Δύο οπαδοί της Ομόνιας, όπως ανέφερες, οι οποίοι είχαν την ατυχία να πέσουν πάνω σε οργανωμένη πορεία οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι έγινε και άναψαν τα αίματα. Προφανώς κάτι λέχθηκε. Αυτό που ακολούθησε, ωστόσο, δεν μπορεί να το αντιληφθεί κανένας υγιός σκεπτόμενος φίλαθλος. 20 περίπου οπαδοί του ΑΠΟΕΛ έσπασαν αρχικά τον πίσω ή αλλοθώρακα του οχήματος και πέταξαν στο εσωτερικό που βρισκόταν εν κινήσει το όχημα αναμένη φωτοβολίδα. Το όχημα λαμπάδιασε αμέσως, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός βρίσκονταν ακόμη μέσα. Προσπάθησαν, φαντάζομαι, να κατεβούν αμέσως από το όχημα. Δεν σταμάτησε δυστυχώς εκεί η ιστορία. Προσπάθησαν, όπως το είπες. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ανέβηκαν πάνω στο αυτοκίνητο. Άλλοι στάθηκαν έξω από τις πόρτες και δεν αφήναν τους οπαδούς της Ομόνιας να εξέλθουν από αυτό. Λίγα δευτερόλεπτα προτού η φωτιά επεκταθεί στο μπροστινό μέρος του οχήματος, οι δύο οπαδοί βγήκαν έξω. Δεν ξέρω αν τα κατάφεραν μόνοι τους ή αν τους τράβηξαν έξω με το ζόρι. Λες και δεν έφτανε ό,τι έκαναν. Οι νεαροί οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ξυλοφόρτισαν τους δύο οπαδούς της Ομόνιας στο κράσπεδο του δρόμου. Τους είδαμε στα πλάνα, φάνηκαν στα πλάνα. Νομίζω ότι ο ένας έχει τυπηθεί και στο κεφάλι. Φανερά σοκαρισμένοι και οι δύο, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η ουσία όμως ποια είναι, Χρυσανθή, και τι πρέπει να δει άμεσα η αστυνομία, που ναι, μεν έσπευσε στο χώρο, κατόπιν όμως εορτής. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει κάτι με αυτές τις πορείες, Άλεξη, γιατί αυτό εξάγεται το συμπέρασμα. Αυτές τις οργανωμένες πορείες των οπαδών φαίνεται ότι είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση εκεί. Και φαίνεται ότι σχεδόν όλα τα περιστατικά γίνονται από νεαρούς, οι οποίοι, σαν μέλος του όχλου, νιώθουν ότι έχουν δύναμη την οποία δεν έχουν και επιτίθενται συνήθως σε ένα ή δύο άτομα. Εύκολα θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε θύματα σήμερα και το ότι δεν θρηνούμε το οφείλουμε σε άλλους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Και είναι καλά να το φωτίσουμε. Είναι καλά να το φωτίσουμε και αυτό το σημείο, γιατί μέσα σε όλο το δυσάρεστο που περιγράφουμε υπάρχουν και πραγματικοί φίλαθλοι οι οποίοι βλέπουν αυτά τα πράγματα και αντέδρασαν σώζοντας την κυριολεξία πια τους φίλαθλους της Ομόνιας. Ακριβώς. Το λέμε, το φωτογραφίζουμε και το χειροκροτούμε αυτό το πράγμα. Ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ έπεσε και ξύλο μεταξύ οπαδών του ΑΠΟΕΛ για να σταματήσει ο ξυλοδαρμός των δύο οπαδών της Ομόνιας. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να εξετάσει η αστυνομία, όπως είπαμε, και λογικά να το κάνει άμεσα πράξη, είναι να συνοδεύει με ισχυρή δύναμη αυτές τις πορείες από τα σωματεία στο γήπεδο και ανάποδα. Δεν υπάρχει λόγος να έχεις 50 πάνωπλα μέλη της ΜΑΤ έξω από το στάδιο, όταν οι χούλιγκαν κατευθύνονται οργανωμένα προς άλλο μέρος. Αλέξη Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε, δηλώνει ο νέος Υπουργός Οικονομικών.